Ανέλαση των λοιμώξεων του αναπνευστικού αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς ήδη έχουν πολλαπλασιαστεί οι ασθενείς που προσέρχονται στο Παγνί και αυξημένη πληρότητα καταγράφεται στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου. 28 ασθενείς νοσηλεύονται στην κλινική δυναμικότητας 35 ατόμων, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν λοιμώξεις. Πράγματι, μία αύξηση υπάρχει αυτή την περίοδο. Είναι λογικό, γιατί είναι η περίοδος των λοιμώξεων, των υιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού. Και σε σύγκριση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, σίγουρα υπάρχει μια μικρή αύξηση. Αλλά περιμένουμε τον επόμενο μήνα, στο μήνα δηλαδή τώρα τον Δεκέμβριο μέσα, να υπάρξει αύξηση μετά τα μέσα του μήνα, θα υπάρξει μεγαλύτερη σίγουρα. Πολλοί κριτικοί ταλαιπωρούνται έντονα από τις λοιμώξεις με πρωταγωνιστές των ημερών τους αδενοϊούς και τον ιό RSV ή αναπνευστικό συγκητιακό ιό. Τον Οκτώβριο, δύο φορές. Γρήπη. Και είχα το καλοκαίρι κορονοϊό. Αυτό δεν μου είχε συμβεί άλλο χρόνο. Πιστεύω ότι επειδή είχαν φυλαχτεί ο κόσμος πάρα πολύ με τον κορονοϊό και ίσως, ας πούμε, δεν είχαν ανακατευτεί τόσο πολύ με τα μικρόβια, ειδικά για τα μικρά παιδάκια. Τη μάσκα τη συνεχίζετε να τη φοράτε σε κάποιους χώρους. Ναι. Άμα είμαι σε κόσμο πολύ, τη βαστάω και τη φοράω. Αυτοί όλοι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Τόσο ο RSV, όσο και ο κορονοϊός, όσο και η γρήπη είναι, προσβάλλουν το αναπνευστικό. Έχουν μια μεγάλη δραστηριότητα όπου υπάρχει συγχρονισμός. Οι διαφορές που έχουμε τώρα από την γρήπη στον RSV είναι ότι ο RSV προσβάλλει περισσότερο παιδιά και ηλικιωμένους. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί ανησυχητικός αριθμός περιστατικών της γρήπης στο Παγνί, αλλά το ενδεχόμενο να βρεθεί το επόμενο διάστημα η ιατρική κοινότητα μπροστά σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό γρήπης και κορονοϊού είναι υπαρκτό. Η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα, είναι στις χώρες στις οποίες υπάρχει μία αύξηση πάνω από 10%. Αν περάσουμε και δεύτερη εβδομάδα το 10%, τότε μιλάμε για αυξημένη δραστηριότητα της γρήπης στη χώρα μας. Ακόμη δεν είμαστε εκεί όμως. Ενθαρρυντικά είναι τα νέα σε ό,τι αφορά τις κλινικές COVID του νοσοκομείου, οι οποίες πέρυσι τέτοια εποχή ήταν πλήρης, αλλά φέτος η κατάσταση είναι πιο ελεγχόμενη. Αυτή τη στιγμή, για σήμερα, μόνο 12 ασθενείς που νοσηλεύονται στην κλινική COVID. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε χώρους με συγχρονισμό, με τη σύσταση χρήσης μάσκας να παραμένει.